Θα μου επιτρέψετε και εμένα, κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω με το μακεδονικό, γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι στο παρασκήνιο αυτές τις μέρες κάποιοι δουλεύουν για μία ακόμη εθνική ήττα. Και πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον να καταλάβουμε τι άλλες στολές έχει σκοπό να φορέσει ο κύριος Καμένος στις επόμενες μέρες. Γιατί έχει εξαντλήσει τις στολές του στρατού και τώρα έχει πάει στα βεστιάρια των τσίρκων. Των τσίρκων. Οι σκητσογράφοι, γιατί αυτοί κυρίως πλέον ασχολούνται μαζί του, έχουν καταγράψει 5 διαφορετικές θέσεις, 5 διαφορετικές τάσεις, για να μιλήσω με την προσφυλή λέξη του κυρίου Καμένου, για το μακεδονικό. Άλλα το πρωί, άλλα το βράδυ, άλλα τις μονές μέρες, αλλά τις ζυγές. Το πρόβλημα όμως είναι του κυρίου Τσίπρα. Πρέπει να λύσουμε το μακεδονικό, πρέπει. Πρέπει να συνενέσουμε σε μια σύνθετη ονομασία με την χρήση του όρου Μακεδονία όταν οι γειτονές μας αποφασίσουν να αφήσουν πίσω τα λυτρωτικά κηρύγματα και να αλλάξουν το σύνταγμά τους. Πρέπει. Και για μας, επιτρέψτε μου, το θέμα του ονόματος, το θέμα της λύσης, δεν αφορά την Εκκλησία. Αφορά την κυβέρνηση, αφορά τη Βουλή. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μία λύση σε ένα πρόβλημα που έχει στοιχήσει πολλά στη χώρα. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει, κύριε της κυβέρνησης, αν διαφωνούν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Αμήνης. Ο Υφυπουργός Γεωργίας προφανώς ίσως να μπορεί να διαφωνεί, αλλά ο Υπουργός Αμήνης και ο Υπουργός Εξωτερικών δεν μπορεί να διαφωνεί σε μια λύση ενός εθνικού ζητήματος. Σκέφτεστε δηλαδή να αποφασίσει η Βουλή αυτό που θα αποφασίσει, να αποφασίσει μια ονομασία και ο Υπουργός Αμήνης να πηγαίνει στο ΝΑΤΟ και να λέει «Εγώ διαφωνώ με αυτή τη λύση που έδωσε το κράτος μας». Νομίζω ότι δεν πρέπει να ζήσουμε αυτόν τον εξευτελισμό. Υπάρχει όμως, κυρίες και κύριοι, μεγάλο πρόβλημα με τα μικροκομματικά παιχνίδια των υπουργών σας και των στελεχών σας. Κάθε δεύτερο βράδυ ένα τμήμα της Αθήνας καίγεται. Και πλέον είμαι στο πρόγραμμα. Αν δεν είναι σήμερα, θα είναι αύριο. Η Πατησίων, τα Εξάρχεια, η Νεάπολη και τα πανεπιστήμια γίνονται ολοένα, γιατί πάντα ήταν μέχρι ενός σημείου, ολοένα και περισσότερο ορμητήρια για χουλιγκανικές ομάδες. Καμία αντίδραση. Και προσέξτε, έρχεται προχθές ο Υπουργός Παιδείας και αποφασίζει να ορίσει πρόεδρο της Επιτροπής για την Παραβατικότητα στα ΑΕΗ τον κύριο Παρασκευόπουλο. Είναι αυτό που στη Μακεδονία λέμε πλάκα με κάνεις. Ο άνθρωπος δηλαδή που έκανε ολέθριες επιλογές στο εξωφρενιστικό σύστημα, που έβαλε μαζί με τους φτωχοδιάβολους των φυλακών και τους κατασυρωή εγκληματίες και άνοιξε τα κελιά μόνο για αυτούς που έχουν τους καλούς δικηγόρους, ο άνθρωπος αυτός θα μας πει τι να κάνουμε για να λύσουμε το πρόβλημα της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια. Εκτός αν ο κύριος Γαβρόγλου έχει χιούμορ που δεν το έχω υπολογίσει. Και για να κλείσει η τριπλέτα, έρχεται ο κύριος Ζουράρης, βρίζει όσους δεν έχει βρίσει μέχρι τώρα και του ζητείτε από την κυβέρνηση να παραιτηθεί. Βέβαια, θα πρέπει να συμπονέσουμε τον κύριο Ζουράρη, γιατί με τόσα που έχει να κάνει στο Υφυπουργείο του, πιθανόν να μην έχει μάθει για το νέο savoir vivre των στελεχών των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να μας κρατήσει σε αγωνία ακόμα και για αυτό το ζήτημα. Αν θα κάνει δηλαδή δεχτή ή όχι την παραίτησή του. Η δική μου πρόταση βέβαια είναι να μην αντικατασταθεί ο κύριος Ζουράρης, γιατί υπάρχουν κάποιοι ορθογράφοι που ασχολούνται συνεχώς με τα λαθεμένα καθαρευουσιάνικά του, οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι. Τι θα κάνει δηλαδή ο Γιάννης Χάρης και οι άλλοι σοβαροί σχολιογράφοι, αν πάψει να μιλάει από τα κυβερνητικά έδρανα ο κύριος Ζουράρης. Προσέξτε όμως και κάτι σοβαρό. Με αφορμή όλη αυτή την ιστορία με τον κύριο Ζουράρη, ψάξαμε λίγο στη διάβγεια. Να δούμε τη δράση του κύριου Ζουράρη τους τελευταίους μήνες. Και τι είδαμε. 14 μήνες που είναι υφυπουργός,
έχει υπογράψει όλες και όλες 19 αποφάσεις. Όλες τυπικού και διεκπαιρεωτικού χαρακτήρα. Δηλαδή, μία υπογραφή κάθε 25 μέρες. Μία υπογραφή κάθε 25 μέρες. Μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή, κύριοι της κυβέρνησης, να καταργήσουμε τους διακοσμητικούς υπουργούς, τους διακοσμητικούς υφυπουργούς, μια στρατιά υπαλλήλων, πότε μετακλητών και πότε αποσπασμένων, υποστηρίζει γραφεία υφυπουργών που δεν κάνουν τίποτα. Απλώς ανταμείβονται για να ψηφίζουν τα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Και έχουμε το φαινόμενο, η ΑΝΕΛ να έχουν 9 βουλευτές και 7 από αυτούς να είναι στην κυβέρνηση. Είναι ίσως οι πιο ακριβές ψήφοι στην ιστορία του κοινοβουλευτισμού μας. Αλλά βέβαια το σύνθημα είναι παλιό, λεφτά υπάρχουν, γι' αυτό και με το νομοσχέδιό σας αυξάνονται για άλλη μια φορά αντί να μειώνονται οι κρατικές δαπάνες. 13 διατάξεις του πολυνομοσχεδίου έχουν πρόσθετο κόστος για τον προϋπολογισμό περίπου 400 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση υποτιμά πλήρως και για πολλωστή φορά έχουν γίνει πολλές αναφορές από όλους τους αγορητές αντιπολίτευσης, υποτιμά για άλλη μια φορά τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο Φραγκενστάιν. Σε 4 μέρες έπρεπε να συζητηθούν 400 άρθρα, 1.304 σελίδες, 100 υπουργικές αποφάσεις, 12 υπουργεία. Περάστε, ψηφίστε, τελειώσετε. Υποτίθεται ότι το νομοσχέδιο αυτό, το πολυνομοσχέδιο, θα είχε τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης. Και διαβάζουμε ότι ορίζεται πλέον και το σχήμα που θα έχουν οι σφραγίδες των ιατρικών συλλόγων. Είναι και αυτό προαπαιτούμενο. Εκεί έχουμε φτάσει. Το πολυνομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα μνημείο συγκεντρωτισμού. Βάλανε μέσα ό,τι θυμηθήκανε, ό,τι εγκρεμεί, γιατί υπάρχει άποψη τα τελευταία 2,5 χρόνια ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές ψηφίζουν ευκολότερα ό,τι τους λέμε ότι είναι μνημονιακή υποχρέωση. Θα σας διαβάσω 50 λέξεις που χαρακτηρίζουν την τακτική της κυβέρνησης, τις καθυστερήσεις της και τα λάθη της. 50 λέξεις ακριβώς. Ξόδευαν τον χρόνο μας και οι παρατάσεις ήταν σχεδιασμένες. Ήταν κοροϊδία. Ένας από τους υπουργούς της κυβέρνησης μου είχε πει ότι η πρόθεσή τους ήταν να σπαταλήσουν τον χρόνο, καθώς στο τέλος εμείς θα υποκύπταμε και θα τους δίναμε χρήματα χωρίς να κάνουν τίποτα. Τότε του είχα πει «σταμάτα να ονειρεύεσαι». Το είχε πει παλιότερα με άλλα λόγια ο Γιουνγκέρ, το είχε πει στο βιβλίο του περίπου το ίδιο ο κύριος Μοσκοβισσή, τώρα τα λέει και ο Τόμας Βίζερ. Πάμε όμως στα στοιχεία, στα σημεία του πολυνομοσχεδίου που προκαλούν προβλήματα αντί να λύνουν. Δεν θα μιλήσω για πράγματα που έχουν καλυφθεί από άλλους αγορητές, αλλά τα 2-3 πράγματα που θα μπορούσαν να ήταν σωστά και με την υπερπροσπάθεια των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι και αυτά λάθος. Διαμεσολάβηση. Κάντε το λάθος να προωθήσετε τη διαμεσολάβηση ως υποχρεωτική. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης βεβαίως είναι απαραίτητος, είναι ευρωπαϊκό και κεκτημένο και στη χώρα μας δυστυχώς δεν προχώρησε παρότι έχει νομοθετηθεί εδώ και 7 χρόνια. Και εσείς για να ξεπεράσετε την απροθυμία των πολιτών την κάνετε υποχρεωτική. Απαγορεύετε δηλαδή στους πολίτες να πάνε κατευθείαν στο φυσικό τους δικαστή. Πολλοί συνταγματολόγοι θεωρούν την παρέμβασή σας αντισυνταγματική. Και όλα δείχνουν ότι η ρύθμιση θα καταπέσει σύντομα στα δικαστήρια. Και θα ξεκινήσουμε ξανά την κουβέντα πώς θα προωθήσουμε τη διαμεσολάβηση ξανά από το μηδέν. Πληστηριασμοί υπέρ του δημοσίου. Επιτρέπεται τον πληστηριασμό ακινήτων από το δημόσιο ακόμη και για χρέη 500 ευρώ. Η αρχή μάλιστα, γιατί έχουν αξία και κάποιοι συμβολισμοί, η αρχή θα γίνει την Πρωτομαγιά. Σε αυτούς που χρωστάει το δημόσιο, δεν θα πρέπει να δώσουμε κάποια αντίστοιχα δικαιώματα? Γιατί το κράτος δηλαδή να μπορεί να κάνει πληστηριασμό για χρέη 500 ευρώ και ο πολίτης, ο ιδιώτης, ο επιχειρηματίας, πρέπει να περιμένει χρόνια
για να εισπράξει τα χρήματα που του οφείλει το κράτος. Απεργίες. Το καθεστώς που ισχύει σήμερα για τις απεργίες είναι από το συνδικαλιστικό νόμο του 1982. Είναι 36 χρόνια που έχουν περάσει από τότε. Σας θυμίζω ότι την ίδια χρονιά, το 1982, είχε ψηφιστεί ο περίφημος νόμος πλαίσιο για τα πανεπιστήμια και έχει αλλάξει από τότε μερικώς συνολικώς περίπου 100 φορές. Εδώ όμως έχουμε 36 χρόνια απραξίας. Δεν θέλει το κομματικό κατεστημένο ένα νέο συνδικαλιστικό νόμο προσαρμοσμένο στη νέα πραγματικότητα και στα συμφέροντα των πολλών εργαζομένων. Με βάση τον νόμο του 82 θα ξέρετε ότι μια απεργία θα μπορούσε να κινηθεί από το 10% των εργαζομένων. Και τώρα η κυβέρνηση φέρνει ένα νόμο, μάλλον μια λειψή διάταξη, που αφορά ελάχιστες μικρές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αποφεύγοντας να μπει η κουβέντα για τις απεργίες στο δημόσιο, για τις απεργίες στα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια σωματεία. Εμείς λέμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στις αποφάσεις των σωματείων τους και πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους νέους τρόπους, τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ώστε οι εργαζόμενοι να είναι παρόντες στις αποφάσεις που τους απασχολούν. Όταν απεργίες αποκτήσουν ισχυρή νομοποίηση, θα αποκτήσουν και πραγματική δύναμη. Θέλουμε λοιπόν και σας καλούμε να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα για ριζική αναθεώρηση του νόμου του 82. Όχι μπαλώματα για τα μάτια της Τρόικα, αλλά αλλαγές προς όφελος των εργαζομένων και της δημόσιας ζωής. Πάμε στο θέμα πληστηριασμοί. Είναι γνωστή η θέση, σχολιάστηκε από όλους, η παλιά θέση του ΣΥΡΙΖΑ, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, μάλιστα θυμάμαι εκείνη την έκρηξη του κυρίου Τσίπρα, τη θυμάστε όλοι, που σε μια στιγμή υπερβολής, χαράς, δεν ξέρω πώς ακριβώς, είπε ότι θα πρέπει να χαριστούν όλα τα δάνεια στους δοκιμαζόμενους Έλληνες. Και τώρα πάμε άρον-άρον στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Προσέξτε, γιατί υπάρχει κάτι που πραγματικά προκαλεί μεγάλη απορία. Αρνείται η κυβέρνηση τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα πανεπιστήμια. Θυμάστε τη σύγκρουσή μου ίσως εδώ, με τον κύριο Τσίπρα, σε αυτήν την αίθουσα. Του λέγαμε ότι δεν μπορεί να φεύγουν, να απαγορεύονται πια ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα πανεπιστήμια. Και μας είπε ότι είναι απαραίτητη και καλύτερη η προσωπική επαφή. Και ότι τον σερβερ δεν μπορεί να τον ελέξεις και συνεπώς μπορεί να έχει μία διαβλητότητα το αποτέλεσμα που έρχεται μέσα από τα κομπιούτερ. Λοιπόν, τώρα η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτεται και από το No Paper, εκτιμά τα πράγματα διαφορετικά. Λέει ότι επειδή υπάρχει υψηλή ψυχική ένταση στους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους, θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε το προσωπικό κόστος. Είναι σαν να λέει δηλαδή, καθίστε αναπαυτικά στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας, στο γραφείο σας ή στην κουζίνα σας και δείτε πώς μπορείτε να χάσετε ηλεκτρονικά την περιουσία σας. Μη στέκεστε όρθιοι στο ειρηνοδικείο, δεν ζούμε δά και στην πρώτη μνημονιακή εποχή, είμαστε ένα εξελιγμένο μνημονιακό κράτος. Βέβαια υπάρχει μια άλλη εξήγηση προφανής για την άρον-άρον νομοθέτηση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, είναι και αντιστοίχως την άρνηση για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα πανεπιστήμια, γιατί στα πανεπιστήμια κυριαρχούν φίλιες δυνάμεις, ενώ στο ειρηνοδικείο και στα ειρηνοδικεία κυριαρχούν οι δυνάμεις του συντρόφου Λαφαζάνη. Λοιπόν, επιδόματα. Για τα επιδόματα των παιδιών σας παρουσιάσαμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Βοήθεια για όσους συνεχίζουν να κάνουν μεγάλες οικογένειες και βέβαια όχι επιδόματα στους εκατομμυριούχους πολύτεκνους. Αλλά να είμαστε σοβαροί. Όταν έχεις 3 παιδιά, τα 25 χιλιάρικα είναι πολλά. Για την ακρίβεια, τα 25 χιλιάρικα δεν φτάνουν. Η χώρα έχει μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Υπάρχει υπογεννητικότητα. Και εμείς δεν μπορούμε να μοιράσουμε δίκαια και μελετημένα ούτε τα επιδόματα των πολυτέκνων.
Θα είδατε πρόσφατα το δίκτυο για την διαγενειακή δικαιοσύνη έχει υπολογίσει πως το ελληνικό κράτος για κάθε ένα ευρώ, προσέξτε, για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύει για τους νέους, ξοδεύει 7 ευρώ για τους μεγαλύτερους. Η σχέση δηλαδή είναι 7:1, όταν σε χώρες με επίσης γερασμένες, όπως είναι η Σουηδία και η Γερμανία, η αναλογία είναι 3,5:1. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τους νέους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα, από την προσχολική αγωγή, από τους παιδικούς σταθμούς για τα νέα ζευγάρια, μέχρι τις δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα, στην κατάρτιση, τις ασφαλιστικές τροποποιήσεις πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τη νέα γενιά και να επιδοτήσουμε τις θέσεις εργασίας των νέων ανέργων. Γιατί στην Ελλάδα, θα πρέπει να το ξαναπούμε, υπάρχουν ακόμα πρωτογενή προβλήματα για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν οικογένεια στα νιάτα τους. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για μεταφορά πόρων προς τη νέα γενιά. Και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε η χώρα με τους σκανδιναβικούς φόρους, αλλά τις βαλκανικές υπηρεσίες. Πάμε και στο υπερταμείο και κάπου εδώ τελειώνω. Εκεί που θα παίρνατε πίσω αυτά που πούλησαν οι προηγούμενοι, εσείς δίνετε και πανοπρίκι. Τις 14 και τις 14-10 πλέον στο υπερταμείο, όπως και τα μερίσματα, συμβολικό είναι, αλλά έχει τη σημασία του, τα μερίσματα του δημοσίου στον ΟΤΕ και αυτά στο υπερταμείο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στην κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι έχει μάθει πλέον να κλείνει τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Όπως λέει σε μια αποστροφή του, μάλλον όπως έλεγε σε μια αποστροφή του ο Τζίμις Πανούσης, μπήκατε με τα τσαρούχια στα σαλονάκια της Ευρώπης και σκυμμένοι υπογράφετε τα πάντα χωρίς να εφαρμόζετε τίποτα. Όμως αυτός δεν είναι ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος προσφέρει μια στασιμότητα στη χώρα, η χώρα σέρνεται, αλλά δεν θα φύγει μπροστά αν δεν χαράξουμε ένα δικό μας δρόμο. Και ο δρόμος δεν είναι η μετάφραση μόνο των επιταγών των μνημονίων. Ο δρόμος θέλει τόλμη, θέλει σχέδιο, θέλει μεταρρυθμίσεις. Στοιχεία που δεν έχει, δυστυχώς, αυτή τη κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η κυβερνητική πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ.